Μιλάμε. Δεν περίμενε τέτοια φόλα σήμερα. Τι φόλα. Όχι, εγώ βλέπω όλοι οι παοξίδες είναι. Όλοι οι παοξίδες είναι στεναχωρημένοι και όλοι οι Ηρακλήδες είναι ευτυχισμένοι. Με την ισοπαλία. Είναι επιτυχία για τον Ηρακλή ισοπαλία. Οπότε είναι τεράστια τα μεγέθη. Τι το συζητάμε τότε. Έτσι όπως έγινε, ειδικά η διαμόρφωση είναι επιτυχία. Αλλά βλακεία του Μπαρτολίνη. Βλακεία του. Το είπα νωρίτερα, το άκουσα πολύ. Βλακεία του Μπερμπάτοφ, κάτω δύο τεστ. Βλακεία του Μπερμπάτοφ. Ας το κάνει ο Μπερμπάτοφ. Ήθελε τσαχπίνικο πέναλτι. Νόμιζε ότι παίζει με τη United. Αν το κάνει ο Σαλπικίδης, ρε φίλε, τι θα γινόταν. Ο 14. Τι να γίνει. Ο Σαλπικίδης το έχει κάνει επανειλημμένος δεκάδες φορές. Δεν το κάνει. Έχασε πέναλτι. Ο Σαλπικίδης πότε, ρε παιδί. Έχασε πέναλτι. Δεν θυμάμαι. Επανειλημμένος. Δεν θυμάμαι. Εγώ έχει κάνει λάθος ενέργειες επανειλημμένες. Αυτό λέω. Τι λάθος. Πέναλτι λέμε, βρε εσύ. Εντάξει τώρα. Στείλω την μπάλα και έχω 30 επιλογές. Αν το κάνει αυτό είναι υποθετικό. Άκου λίγο. Είναι 7η αγωνιστική. Την προσφορά του Σαλπικίδη, όχι την ποιότητα. Α, την ποιότητα. Η προσφορά του. Μόνο που έδειξε. Έναντι την προσφορά του Μπερμπάντοφ. Μην συγκρίνεις τώρα. Δεν μιλάω, δεν μιλάω για ποιότητα. Δεν γίνεται σύγκριση. Ο ένας ήρθε χθες και ο άλλος είναι 20 χρόνια στο πάρο. Αγωνιστική. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι πολλά χρόνια ο Σαλπικίδης. Πάμε.